το πολιτικό τσουνάμι που εγώ πιστεύω τουλάχιστον άρχισε να εφαρμόζεται στην Καστοριά, γιατί αυτό έχει σκοπό, να χτυπήσει την Καστοριά. Μετά τη σέρακα τη Κλεισόρα, μετά το Σταδόπεδο, μετά το Πανεπιστήμιο, μετά τη βάση του νοσοκομείου, δηλαδή, τι πρέπει να γίνει, πού να πάμε. Εμείς είμαστε περήφανοι, εμείς θα τα βρούμε. Αλλά δυστυχώς είναι έκθετοι αυτοί που νομοθετούν και βρήκαν κάλυμα την Τρόικα για να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κύριε Γιάννη, πού οφείλεται όλο αυτό τη στιγμή που υπήρξε και η διάψευση, όπως ξέρετε, από τον κύριο Πετσάνλικο 5-6 μέρες τώρα, ότι δεν πρόκειται να γίνει και ότι όλα αυτά τα οποία γράφονται σε εφημερίδες γράφονται για να γίνονται πωλήσεις των εφημερίδων. Για μια ακόμη φορά ισχύει ότι η πολιτική δεν είναι φερέγγι. Αυτό ακριβώς. Αρχίζω πλέον ο κόσμος να μην πιστεύει τους πολιτικούς. Αυτή τη στιγμή βέβαια δεν απαλλάσσει τον κύριο πρόεδρο της Βουλής, γιατί όλοι τον τιμήσαμε. Περιμέναμε ότι όταν χρειαστεί θα πάρει τη θέση που πρέπει για αυτό το δύσμηρο τόπο. Γιατί αν ήταν μόνο ιδρική, αν ήταν η Καστοριά, δεν θα είχε εκλεγεί ο κύριο Πετσάνικος. Άρα λοιπόν στην Καστοριά οφείλει τα μεγαλεία που απολαμβάνει και πρέπει να στηρίξει με κάθε τρόπο. Εγώ κάνω έκκληση στον κύριο Πετσάνικο να πάρει την πρώτη στα χέρια του και να διορθώσει το κακό. Έτσι δεν είναι. Γιατί η Τρόικα μπορεί να ζητάει να πάρουμε μέτρα, αλλά δεν λέει ότι πρέπει να κλείσουμε το κέντρο της Καστοριάς. Πολιτική απόφαση πάρθηκε για να κλείσει το κέντρο και να μην κλείσουν κάποια άλλα κέντρα που εμείς, εμάς δεν μας επηρεάζει να κλείσουν τα άλλα κέντρα. Δεν θέλουμε να κλείσουν. Όμως δεν θέλουμε και να κλείσει Καστοριάς. Να πούμε ότι παραμένει εφεδρικό, όπως μαθαίνουμε, πριν από λίγο έγινε συνεδρία στο Υπουργείο Άμυνας, παραμένει π.χ. εφεδρικό του Μεσολογγίου. Να πούμε, κύριε Γιάννη, επίσης ότι μένει δυνατό και αυξάνονται πια οι νεοσύλλεκτοι στην Κοζάνη, στο Μαυροδέντρι. Δεν παίρνουμε εμείς τη λογική γιατί θα μεγαλώσει το Μαυροδέντρι. Εμείς δεν θέλουμε να κλείσει Καστοριάς. Και είπαμε γιατί δεν θέλουμε να κλείσει Καστοριάς. Στα πλαίσια της περιφερειακής συνείδησης. Βλέπουμε όμως ότι τα 50 εκατομμύρια της έργας της ώρας είναι πολλά. Τα 700 που θέλει για να πάμε Κοζάνη-Λάρισα, γι' αυτό σας λέω ότι κάποια στιγμή πρέπει να ορθώσουμε και το ανάστημα. Εγώ θα περίμενα τουλάχιστον από τον κύριο Βενιζέλο, που η Καστοριά τον τίμησε στις εσωκομματικές τους διαδικασίες, να είναι πιο ευαίσθητος τουλάχιστον με την Καστοριά. Και να πω και κάτι και παραδά. Μάλιστα. Τα βαρέα όπλα για να βομβαρδίζουν τον Δευροχώρη και να καταστρέψουν τις φάρμες, θα τα σταματήσουν? Όχι. Εκεί θα φέρουν κι άλλα, να το δείτε. Μα αυτό εγώ το πρόβλεψα. Από την ώρα κατά την οποία υποβαθμίζεται το πρώτο σώμα στρατού, είναι δυνατόν να μείνει η Σύνταγμα και τελικά θα μείνει η Καστοριά με ένα τάγμα προκάλυψης. Αυτό είναι ο σχεδιασμός. Κύριε Γιάννη, κάποιοι βάζουν στρατιωτικό σχεδιασμό. Εσείς αναφέρεστε σε ένα πολιτικό ζήτημα, γι' αυτό εμπλέκεται. Ακούστε να δείτε. Δεν είναι στρατιωτικός σχεδιασμός, είναι πολιτικός σχεδιασμός. Γιατί άραγε οι στρατιωτικοί να κλείσουν τις Καστοριάς και να κρατήσουν τον Γρεβενό? Για ποιο λόγο? Ας μας πούνε, ας πούμε, με ποια κριτήρια? Γιατί κάποιος λόγος θα υπάρχει. Γιατί? Τη στιγμή αυτή, αύριο, στη μία το μεσημέρι, υπάρχει, όπως ξέρετε, ραντεβού με τον κύριο Βενιζέλο. Τι μπορεί να υποθεί στο ραντεβού αυτό, όταν σήμερα πάρθηκε η απόφαση? Θα τα πούνε έξω από τα δόντια. Και πιστεύω ότι θα τα πούνε έξω από τα δόντια, γιατί και ο κύριος Σαββόπουλος το έχει καταλάβει το θέμα και το χειρίζεται σωστά. Και ο κύριος Δήμαρχος και οι κύριοι Δήμαρχοι όλοι πρέπει, άσχετα που ανήκουν, πρέπει να ορθώσουν το ανάστημα, να χτυπήσουν το χέρι και να στέλνουν ένα μήνυμα. Έτσι, Καστοριά είναι μεθόριος. Καστοριά λοιπόν δικαιούται το στρατό. Εκτός αν δεν χρειάζεται ο στρατός, τότε να το καταργήσουν και να εξοικονομήσουν και ένα σωρό χρήματα. Αυτό έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Εσείς με ποια λογική κρατάνε τη σχολή πεζικού την ιστορία στην Κρήτη? Πέστε με ποια λογική. Ναι. Δεν τολμάνε ότι ο σχεδιασμός είναι πολιτικός και το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι. Όλοι οι στρατηγοί, οι αξιωματικοί, όλοι είναι ευαίσθητοι όσον αφορά την Καστοριά, γιατί είναι μαρτυρικός αυτός ο τόπος. Έτσι. Δυστυχώς κάποιοι πολιτικοί δεν το σέβονται. Μάλιστα. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι και ο πρόεδρος της Βουλής και ο κ. Δικαλάκιας θα κάνουν το χρέος τους. Θα κάνουν. Και πρέπει μάλιστα να το κάνουν το χρέος τους. Πιστεύω ότι θα το κάνουν. Τώρα από εκεί και πέρα, εκείνοι θα βγουν και θα λογοδοτήσουν. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Εγώ κάνω έκκληση και λέω όσον αφορά τους δύο δικούς μας βουλευτές, με δεδομένη την αγάπη για τον τόπο, πρέπει να κάνουν αυτό που πρέπει.